κεντρικό ερώτημα για αυτή τη δίκη, πέρα από τις υποθέσεις επιμέρους, είναι η ίδια η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μια κατηγορία που βαρύνει όλη την ηγετική ομάδα. Η κοινή γνώμη έχει το εξής ερώτημα. Γιατί παίρνει τόσο χρόνο, έχει τόσο μεγάλη διάρκεια για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα? Είναι εύλογη αυτή η απορία. Απ' την άλλη πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι έχουμε να κάνουμε μία από τις πολύ μεγάλες εμβληματικές δίκες μεταπολίτευσης με πάνω από 100 δικηγόρους. Ξαναλέω, 70-69 κατηγορούμενους. Και είμαστε στη φάση που υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην αρχή, αλλά η δίκη προχωράει πια συντεταγμένα. Έχουμε 2 δικασίμους τη βδομάδα. Έχουν ολοκληρωθεί οι μάρτυρες κατηγορίας και τα αναγνωστέα. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο ότι είχαμε στο δικαστήριο πάρα πολύ βαρύ αποδεικτικό υλικό που αφορά και στις επιμέρους υποθέσεις, αφορά στην δολοφονία Φίσα και τι έγινε εκείνα τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της δολοφονίας, αφορά σε ευθύνες παρισταμένων αστυνομικών οι οποίοι επέδειξαν κραυγαλαία ολιγορία και αδράνεια, αλλά αφορά κυρίως στην αλυσίδα την ιεραρχική της οργάνωσης. Έχει παρουσιαστεί το καταστατικό, το κρυφό, το οποίο το αρνείται η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, ακριβώς διότι εκεί περιγράφεται ανάγλυφα και ο εθνικοσοσιαλιστικός, ο ναζιστικός χαρακτήρας και κυρίως το Führer Prinzip, η αρχή του αρχηγού, με βάση την οποία όσες ευθύνες αφορούν σε εντολές θα προκύπτει ότι έχουμε μια κάθετη πυραμίδα. Δηλαδή, βεβαίως, μια κάθετη πυραμίδα που τίποτα δεν γίνεται εν αγνία και χωρίς την σύμφωνη γνώμη του αρχηγού. Είναι ο κάπο της μαφίας, ας πούμε, ο οποίος είναι αυτός που δίνει τις εντολές και εκτελούν τα εκτελεστικά όργανα. Έχουμε λοιπόν και από τους σκληρούς δίσκους που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ενώ των στελεχών της Χρυσής Αυγής μια σειρά από στοιχεία που έχω την πεποίθηση ότι θα βαρύνουν πάρα πολύ στην ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Άρα είναι εύλογη η απορία, αλλά από την άλλη πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι αυτή η συντεταγμένη δίκη, μια πολύ μεγάλη δίκη, βρισκόμαστε πια μπροστά στην τελική ευθεία, θα πάμε στους μάρτυρες υπεράσπισης και στις απολογίες. Άρα μπορεί κανείς να εκτιμήσει ότι μέσα στους επόμενους μήνες, μέσα στο 19, ενδεχομένως και στο πρώτο εξάμεινο να υπάρξει η ολοκλήρωση αυτής της δίκης. Να υπάρξει και απόφαση δηλαδή. Ναι, αυτό τώρα είναι θέμα του δικαστηρίου και πόσο χρόνο θα χρειαστεί από εκεί και πέρα. Αλλά η δίκη, και σε αυτό θα ήθελα να επιμείνω, εμείς ως παρατηρητήριο της δίκης της Χρυσής Αυγής έχουμε παρακολουθήσει όλες τις δικασίμους, έχουμε δικηγόρους μέσα και έχει και μια σημασία αυτό, γιατί είπα ότι είναι μια από τις εμβληματικές δίκες της μεταπολίτευσης. Όλες οι προηγούμενες είχαν με κάποιο τρόπο καταγραφεί. Οι δίκες των βασανιστών, των πρωτετήων, του πραξικοπήματος, η δίκη Κοσκοτά, οι δίκες 17 Νοέμβρη. Ετούτη εδώ δεν έχει καμία καταγραφή. Μόνο το Golden Dawn Watch. Και καλό και τους τηλεθεατές να μπαίνουν να παρακολουθούν και από τα social media και στην ιστοσελίδα μας καθημερινά καταγραφή των δικασίμων. Και θα έλεγα ότι έχει και μια αξία και για τον ιστορικό του μέλλοντος αυτό, ότι θα υπάρχει αυτό το υλικό. Η δίκη παράγει αποτελέσματα από την πρώτη μέρα. Πολλοί λένε καθυστερεί πάρα πολύ και αυτό είναι μια ανάσα για την οργάνωση αυτή. Είναι 3,5 χρόνια. Όντως, είναι 3,5 χρόνια. Το ξαναλέω και δεν έχω και κανένα λόγο να υπερασπιστώ εγώ την καθυστέρηση. Είναι ανάσα για αυτούς να το έχει τίποτα. Είναι ανάσα για αυτούς. Όχι, εγώ διαφωνώ. Είναι περισσότερο χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι η ηγεσία της Χρυσής Αυγής έχει παγιδευτεί στην τακτική της ολιγορίας που ακολούθησε από την αρχή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα 3,5 χρόνια μετά? Η άρση της κρατικής χρηματοδότησης, το ότι έχουν αποχωρήσει πάρα πολλοί βουλευτές Χρυσής Αυγής, το ότι ουσιαστικά η μόνη τοπική οργάνωση που λειτουργεί είναι η οργάνωση της Νίκαιας και το ότι υπάρχει μία αυτό που συμβαίνει σε πάρα πολλές οργανώσεις αυτού του τύπου, ότι κάποια στιγμή όταν βαραίνει πάρα πολύ το εδόλιο του κατηγορουμένου, αρχίζει στο εσωτερικό αυτών των οργανώσεων να υπάρχουν οι διαλυτικές κινήσεις. Κοντή είναι αυτά τα τελευταία 3,5 χρόνια. Αν έχει. Την βλέπετε κοντή. Να έχει κοντή, ναι. Εγώ δεν μιλάω σε επίπεδο εκλογικών αποτυπώσεων. Έτσι. Επίπεδο της επιρροής δηλαδή. Ναι, ξαναλέω ότι δεν μιλάω σε επίπεδο εκλογικών αποτυπώσεων, διότι το ακροδεξιό και το νεοφασιστικό φαινόμενο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπερβαίνει κατά πολύ και τη Χρυσή Αυγή και την ηγεσία της κτλ. Αλλά λέω ότι αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα θα σας το αντιστρέψω. Αυτό που έχει προκύψει μετά τα 3,5 χρόνια της δίκης δείχνει πόσο εγκληματική ήταν η ολιγορία τα προηγούμενα χρόνια της πολιτικής τάξης της χώρας και των διοκτικών αρχών και της δικαιοσύνης, διότι άφησαν αυτή την περιθωριακή βίαιη οργάνωση να έχει πια αποτύπωση στον εκλογικό χάρτη και τις νύχτες να τρομοκρατεί πάρα πολύ. Δεν σας φαίνεται οξύμορο το γεγονός, συγγνώμη Μάριο, σου πήρα τη σειρά, συγγνώμη.
Δεν σας φαίνεται οξύμορο το γεγονός ότι ενώ κατηγορούνται ότι είναι εγκληματίες, ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ότι έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Είναι όλοι έξω. Όχι μόνο είναι όλοι έξω. Αυξάνονται, το 18μηνο όμως, δεν θέλουμε να τηρούνται οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου, ακόμη και για αυτούς. Ναι, υπάρχει το 18μηνο. Το κράτος δικαίου να υπάρχει. Και σωστά υπάρχει για όλους. Εγώ άλλο λέω. Ενώ κατηγορούνται σε εγκληματίες. Ενώ έχουν σκοτώσει άνθρωπο. Γιατί έχουν υποστήριξη. Ναι, γιατί έχουν μεγαλώνει υποστήριξη. Γιατί έχουν υποστήριξη, κύριε Πρόεδρε. Το μεγαλώνει υποστήριξη. Διατηρώ πολλές αμφιβολίες, αφήστε να το δούμε. Αλλά... Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται ναι. Πολιτικά. Αυτό στις δημοσκοπήσεις, ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις, είναι τρίτο κόμμα. Ναι, προφανώς. Αυτό όμως δείχνει τι στρεβλώσεις έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Δείχνει πόσο ένα ιδεολογικό οπλοστάσιο αγκαλιάστηκε από μεγαλύτερες δυνάμεις, γιατί αξίζει τον κόπο να αναρωτηθεί κανείς πόσο οι ευαισθησίες, οι εύλογες ευαισθησίες της ελληνικής κοινής γνώμης γύρω από εθνικά θέματα ή άλλα θέματα τέτοια έγιναν αντικείμενο καπηλείας από κάποιες πολιτικές δυνάμεις. Και εδώ φοβάμαι ότι οι ευθύνες είναι σχεδόν συνολικά του πολιτικού προσωπικού της χώρας, διότι έπαιξαν με αυτές τις συνθήκες. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα η επιδίωξη, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως βλέπετε εσείς αυτή την εικόνα, είναι τελικά πέραν του συγκεκριμένης δολοφονίας και του κατομολογία δολοφόνου του Ρουπακιά, συνολικότερα για τη Χρυσή Αυγή, ποιες να είναι οι κατηγορίες? Διαβάζουμε για την εγκληματική οργάνωση, άλλοι ζητούν ως τρομοκρατική οργάνωση. Μπορείτε λίγο να μας τα αποσαφηνίσετε αυτά και τι σημαίνει? Η ηγεσία της Χρυσής Αυγής διώκεται με βάση το 187 περί διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι στις όποιες ποινές θα επιμετρηθούν στο δικαστήριο, θα καταλογιστούν, υπάρχει και μία προσάυξηση έως 10 έτη για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Εκεί μένει να δει κανείς πρώτον εάν το δικαστήριο θα τους καταδικάσει αυτή την κατηγορία και δεύτερον ποια ποινή θα επιβάλλει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι επιμέρους κατηγορίες που έχουν να κάνουν με μια σειρά από εγκληματικές πράξεις όπως αυτές που αναφέραμε και οι οποίες αφορούν η κάθε κατηγορία διαφορετικώς κατηγορουμένους. Υπάρχει δηλαδή οι επιμέρους ομάδες μέσα στους 69 κατηγορουμένους και υπάρχει και η κατηγορία ομπρέλα που αφορά τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτό τι θα σημαίνει για ένα κόμμα που βρίσκεται στη Βουλή? Αυτό θα είναι το μεγάλο πια ερώτημα για την επόμενη μέρα και θα αφορά και την ελληνική δικαιοσύνη και τον Άριο Πάγο που αδειοδοτεί δυστυχώς μέχρι τώρα χωρίς να εξετάζει ουσιαστικά κριτήρια, μόνο τυπικά τα κόμματα προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές. Θα δούμε τι θα σημαίνει όταν ένα κόμμα, επειδή εικάζω ότι το αποτέλεσμα της δίκης ήταν μετά τις ενδεχομένως τις εθνικές εκλογές, αν αυτές γίνουν πριν από το φθινόπωρο, τι θα σημάνει η καταδίκη για εγκληματική οργάνωση ενός κόμματος, μάλλον μιας οργάνωσης η οποία έχει και το μανδύα του κοινοβουλευτικού κόμματος. Η απόφαση δικαιοσύνης ενδεχομένως θα βγει μετά τις εκλογές. Φανταστείτε να έχει μεγαλώσει το ποσοστό το εκλογικό της Χρυσής Αυγής και να βγει μετά ένα αποτέλεσμα καταδικαστικό. Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Γι' αυτό και εγώ θα θεωρούσα θα ήταν καλό η δίκη να ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές και το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα να μην επηρεάσει την κατηγορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε να διακρίνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κατηγορούμενοι όχι για τις ιδέες τους. Και έχει σημασία αυτό. Είναι κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Εάν λοιπόν καταδικαστούν, αυτό θα σημαίνει ανεξαρτήτως αν είναι βουλευτές, μητροπολίτες, αρχηγοί της αστυνομίας ή πολιτικοί, ότι θα πρέπει να εκτίσουν την ποινή τους. Βέβαια, θα έπρεπε κάποιοι από αυτούς να δικαστούν και για τις ιδέες τους. Συγγνώμη που το λέω, αλλά οι ιδέες τους έχουν αιματοκυλήσει τον κόσμο. Να πάω σε ρωτήσω, επειδή απλώς ακούστηκε σε αυτό το τραπέζι νωρίτερα και στις εύλογες ενστάσεις σας ότι εντάξει, μια δίκη μπορεί να κρατήσει αρκετά, αλλά πώς μπορεί κάποιοι να περιφέρονται ελεύθεροι. Αυτές οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου, κύριε Παπαϊωάννου, που πρέπει να ισχύουν για όλους, ενδεχομένως πρέπει να τις ξαναδούμε. Δηλαδή, μιλάμε ας πούμε, για συνταγματική αναθεώρηση, αλλάξουν άρθρα του συντάγματος. Μπορούμε να ξαναδούμε και τις εγγυήσεις. Δεν ξέρω αν του θα θέλαμε δικαίου, να αυξήσουμε δηλαδή... το 18μηνο της προφυλάκησης, διότι σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Σκεφτείτε ξαναλέω τι σημαίνει να αυξήσει το 18μηνο της προφυλάκησης σε μια χώρα που έχει τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, να έχει ανθρώπου που δεν μπορούν να εγώ θέλω να σκεφτεί τι σημαίνει το 18μηνο για να αθώ. Ναι, εντάξει, σκεφτόμαστε και το. Εγώ αυτό. Έτσι. Γιατί. Αλλά από την άλλη. Και το να κυκλοφορεί ελεύθερο ένα ένοχο. Αν κρατούσα μία εικόνα, θα ήταν η εικόνα τη Μάγδα Φίσα, τη μάνα του Παύλου Φίσα, η οποία είναι κάθε μέρα, και το κάθε μέρα το εννοώ κυριολεκτικά, κάθε μέρα. 270 δικασίμους η γυναίκα είναι αυτή. Αντικρίζει απέναντί τη του ηθικού και φυσικού αυτηγού δολοφονία του γιού τη και περιμένει δικαιοσύνη. Μάλιστα, κύριε Παπαϊωάννου, κλείνοντα μισό λεπτό, κάτι τελευταίο. Επειδή ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα περί φασισμού και ίσω μερικέ τοποθετήσει να είναι και ακραίε,
Θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο γενικότερα έτσι στην, σε αυτή την αντιπαράθεση που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή, μέσα στην κοινωνία ουσιαστικά. Ναι. Μήπως έχουν χαθεί λίγο τα όρια? Κοιτάξτε, στην ελληνική κοινωνία έχουμε κάνει, ειδικά στη μεταπολίτευση, μια κατάχρηση της καταγγελίας του απέναντι, ότι φέρεσε φασιστικά, αυτό είναι φασισμός κτλ. Και αυτό σε ένα βαθμό το πληρώνουμε. Διότι τώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πραγματικά φασιστικά και μεταφασιστικά μορφώματα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη δυστυχώς, έχει λίγο σχετικοποιηθεί το βάρος αυτής της έννοιας, και εγώ που είμαι και εκπαιδευτικός καταλαβαίνω από τους εφήβους ότι δεν τους φαίνεται και τόσο τρομερό πράγμα το να ακούν ότι αυτό είναι φασισμός, ας πούμε. Έτσι. Άρα θέλει μια προσοχή αυτό, λίγο. Αυτό το βλέπουμε που... και πολιτικά. Και έχει και πολιτική αποτύπωση όσον αφορά στους νεαρούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και ακολουθούν συγκεκριμένους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η Ανδριάνα Μαγκανιά έρχεται, διότι θα μας δώσει τα τελευταία στοιχεία και ό,τι λέει το ρεπορτάζ με αυτό το ρωσικό αεροσκάφος στρατιωτικό, το οποίο αγνοείται, Ανδριάνα, και έχει και 14 άτομα πλήρωμα. Χάθηκε από τα ραντάρ, τώρα τι καινούριο έχουμε? Υπάρχει ένα θρίλερ από χθες το βράδυ. Φαίνεται όμως ότι πριν από λίγο το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι είναι νεκροί και οι 15 επιβαίνοντες. 15 ήταν τελικά. 15 επιβαίνοντες. Ναι. Συνετρίβει λοιπόν από Συριακά πυρά. Όμως οι Ρώσοι λένε ότι ευθύνεται για τη συντριβή το Ισραήλ. Και αυτό γιατί? Γιατί την ώρα της συντριβής 4 μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδιζαν συριακές εγκαταστάσεις στην Λατάκια. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τους Ρώσους, ότι παγιδεύτηκε το αεροσκάφος μέσω διασταυρώμενων πυρών. Και ότι τελικά έπεσε από Συριακά πυρά, όμως με ευθύνη των Ισραηλινών, λέει η Μόσχα, γιατί τα Ισραηλινά μαχητικά φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν το ρωσικό αεροσκάφος προκειμένου να καλυφθούν. Μάλιστα, οι Ρώσοι λένε συγκεκριμένα ότι το Ισραήλ έχει προχωρήσει σε ανεύθυνες πράξεις και ότι επιφυλάσσονται να απαντήσουν σε αυτές τις εχθρικές ενέργειες. Μάλιστα. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ χθες είχαμε μια θετική εξέλιξη. Είχαμε αυτό την συνάντηση του Ταγί Περντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμφωνήθηκε λοιπόν να δημιουργηθεί μια αποστρατικοποιημένη ζώνη στο Ιντλίμπ. Εκεί που υπήρχε μεγάλη ανησυχία ότι θα κάνει μια επιχείρηση ο Άσαντ τις επόμενες ημέρες και θα υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Είπαν όμως τελικά ότι θα δημιουργηθεί αυτή η αποστρατικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες, και έτσι φαίνεται ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο της στρατιωτικής επιχείρησης. Ανδριάνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδριάνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πριν να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον Νίκο το Μελέτη για να συζητήσουμε τα εθνικά. Έτσι, τώρα ερχόμαστε, Νίκο, σε σένα. Θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί η Ηλία η Χριστιάρα θα μας συστήσει και θα μας μιλήσει για το έξυπνο σπίτι, λέει. Το έξυπνο σπίτι μηδενικής κατανάλωσης. Καλημέρα, Ηλία. Στη Θέρμη βρίσκεσαι? Καλημέρα σας. Έτσι, ακριβώς είμαι στη Θέρμη, στο ερευνητικό κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης, στο πρώτο έξυπνο ενεργειακό σπίτι. Εδώ λοιπόν έχει στηθεί μια μεγάλη φωτοβολταϊκή μονάδα που και αποθηκεύει και μαζεύει ηλιακή ενέργεια, αλλά έχει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο σπίτι να την αποθηκεύει. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι λειτουργίες του σπιτιού, έχει πολλές έξυπνες λειτουργίες και θα σας το εξηγήσω. Θα μπούμε μέσα λοιπόν στο σπίτι, γιατί μέσα είναι εδώ οι ερευνητές οι οποίοι μας περιμένουν για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει. Να σας πω μόνο ότι έχουν όλες οι συσκευές Wi-Fi και μπορείς από μακριά να ελέγχεις και μέσα από ένα μεγάλο πάνελ ελέγχου όλες τις συσκευές και τις λειτουργίες του σπιτιού. Να τους χαιρετήσουμε. Γεια σας. Θα πάω πρώτα εδώ στον κύριο Ιωαννίδη να μας πει καταρχήν. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σπίτι, ποια είναι η καινοτομία αυτού του σπιτιού? Ωραία. Χαιρόμαστε που είστε εδώ να σας καλωσορίσουμε στο έξυπνο σπίτι του Ινστιτούτου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συντομία ΙΠΤΙΛ. Το σπίτι αυτό, να πούμε και λίγο στα αρχικά μια ιστορία, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Κατασκευάστηκε πριν από 2 χρόνια. Αποτελεί ένα ψηφιακό κόμβο καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κύριος ερμηνευτής ήταν ο νυν διευθυντής του Ινστιτούτου, ο κύριος Δημήτριος Τζουβάρας. Τώρα, τι κάνει ακριβώς, για πείτε. Ναι, το σπίτι λοιπόν αυτό έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αρχικά ενεργειακά αυτόνομο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ενσωματώσει διάφορες τεχνολογίες τόσο στο κέλυφος του κτηρίου, όσο και εσωτερικά με τις έξυπνες συσκευές του. Αλλά και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει σε ένα μικροδίκτυο. Το μικροδίκτυο, όπως θα εξηγήσει αργότερα ο υπεύθυνος της ενεργειακής διαχείρισης του σπιτιού, μπορεί σε πραγματικό χρόνο
την ενέργεια που παράγεται να μπορεί να τη διαχειρίζεται βέλτιστα, έτσι ώστε το κτίριο είτε να καταναλώνει όσο δυνατόν ελάχιστη ενέργεια ή και ακόμη να αποθηκεύει ενέργεια για να τη διαχειρίζεται τότε που την έχει ανάγκη το κτίριο και δεν υπάρχει η παραγωγή από τον ήλιο. Και με ενεργοβόρες συσκευές, γιατί είδα πριν, ας πούμε, μέσα στο ψυγείο ότι έχετε κάμερα για να μας ειδοποιεί τι μας λείπει, έτσι. Ενώ και ο φούρνος αντίστοιχα έχει Wi-Fi. Ισχύει. Νομίζω είναι λίγο εικόνες από το μέλλον, αλλά μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά, Ηλία, οι εικόνες από το μέλλον δεν αποκλείουν να έχεις το δικό σου λαχανόκηπο, γιατί αυτό βλέπουμε εμείς σε πλάνα. Μπορεί κάποιος να βάλει το πρόγραμμά του και να το ξεκινήσει, για παράδειγμα, ένα παιδί. Συγγνώμη, Μάριον, έχετε και λαχανόκηπο που χρησιμοποιείτε? Μία από τις υποδομές οι οποίες θα επέλθει στο επόμενο διάστημα είναι να έχουμε και τον έξυπνο κήπο, όπου θα διαχειρίζεται και θα μεγαλώνει, ας το πούμε, τα φυτά με τέτοιες διαδικασίες. Ωραία. Αυτές, όπως είπαμε. Πολύ ωραία. Πάμε και στον κύριο Τσολάκη, να περάσουμε εδώ, να σας δείξουμε εδώ το πάνελ που σας έλεγα ελέγχου. Να μας εξηγήσει λοιπόν ο κύριος Τσολάκης ακριβώς τι είναι αυτό ακριβώς εδώ που βλέπουμε, τι θα μπορούμε να κάνουμε από πολύ μακριά. Με ένα τηλεκοντρόλ απτάκι να ελέγχουμε όλο μας το σπίτι και να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Γενικά να πούμε ότι στα πλαίσια του μικροδικτύου το έξυπνο σπίτι του Ινστιτούτου είναι εξοπλισμένο με ένα φωτοβολταϊκό σταθμό περίπου 10 κιλοβάτ στο δώμα. Έχει μία μπαταρία, ένα σύστημα συσσωρευτών το οποίο είναι στις 5 κιλοβατόρες. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως μπορείτε να δείτε και στο σύστημά μας το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να παράγουμε όμοια ή περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει το σπίτι, ο κυρίως χώρος του σπιτιού, έτσι ώστε να